Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο για 8 λεπτά επίσης. Αφού έχουμε πρωτολογίες... Ελάτε, κύριε Άδωνη. Αφήστε να σας απαντήσω κι εγώ, κύριε Λαφαζάνη, και θα απαντάτε σε όλους μαζί, δεν υπάρχει θέμα. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρία Υπουργέ, με αυτό το οποίο ισχυριστήκατε προς το τέλος της ομιλίας σας για το ότι η ΟΛΠ είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το επιχείρημα δεν αναιρεί ότι είναι μια κρατική εταιρεία. Κρατική, κρατικότατη. Και δεν αναιρεί το γεγονός ότι το χρήμα που μοιράζει η ΟΛΠ είναι χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα ήταν κέρδη που θα έμπαιναν στο συνολική τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων. Άρα λοιπόν η νομική μορφή της εταιρείας ουδόλως μας αφορά. Εμάς μας αφορά η πολιτική βούληση της κυβερνήσεως να πάρει χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων και να τα μοιράσει στους λιμενεργάτες για να εξαγοράσει την ειρήνη στο λιμένα. Περί αυτού πρόκειται. Και επειδή ο κύριος Λαφαζάνης μας ανέπτυξε το επιχείρημα των λιμενεργατών οι οποίοι αγωνίζονται μόνο για τις ιδέες τους και για να μην πουληθεί, μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι, μάλιστα, τότε γιατί εδέχθησαν αυτήν την ρύθμιση? Δεν θα δεχτούν τίποτα. Το λιμάνι πρέπει να είναι ακόμα κλειστό. Γιατί εξ όσων γνωρίζω οι Κινέζοι επελάβουν. Τι ήταν αυτό που έκανε αυτούς τους τίμιους και δίκαιους αγωνιστές του λιμένος να δεχθούν την κινέζικη επέλαση στο λιμένα? Μήπως η εξαγορά από την κυβέρνηση? Και κύριε Δρίτσα, ακούστε, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει έτσι ο λαϊκισμός, εγώ θα κάνω μια πρόταση στο σώμα, θέλω, αφορά όλους εμάς βουλευτές. Για να δούμε λίγο το μέγεθος της κοινωνικής προκλήσεως. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε τώρα, εμείς εδώ είμαστε όλα τα κόμματα παρόντα, να εξομοιώσουμε τη βουλευτική αποζημίωση με όσα παίρνουν αυτοί οι λιμενεργάτες. Να δούμε τι θα γράφουν το βράδυ τα κανάλια. Πάμε τώρα επί τόπου να το ψηφίσουμε. Ξέρετε τι θα γίνει το βράδυ στα κανάλια? Ο τελευταίος από εμάς θα εισπράττει 130.000 το χρόνο. Λοιπόν, 150 λέτε, κύριε Υπουργέ, ακόμα καλύτερα, ως και πρώην υπουργός θα ξέρετε καλύτερα. Εγώ νόμιζα 120 με 130. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έχει παιχτεί στο λιμάνι. Κυνηγάμε τους βουλευτές, κατά τη γνώμη μου καλώς, για τα 60 και 70 χιλιάρικα που βγαίνει η βουλευτική αποζημίωση με όλα τα έξοδα που έχει ένας βουλευτής. Και αν τώρα ψηφίζαμε εδώ να εξομοιωθούμε με αυτούς λιμενεργάτες, για τους οποίους ορίζεται ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Δρίτσας, θα παίρναμε οι βουλευτές πάνω από τη διπλάσια βουλευτική αποζημίωση το μήνα. Λοιπόν, ας σταματήσει επιτέλους ο άκρατος λαϊκισμός. Εδώ είχαμε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξεβίασαν το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο δυστυχώς επιβράβησε τον εκβιασμό τους. Και αυτό είναι απαράδεκτο, κυρία Υπουργέ. Είναι ιδιαίτερα απαράδεκτο τη στιγμή που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες. Και θέλω να πω κάτι ακόμα σε αυτό. Μη χαίρετε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι άμυρη του εγκλήματος. Άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη στη συζήτηση περί προϋπολογισμού, ο οποίος κατηγορούσε την κυβέρνηση για αυτά 65 εκατομμύρια, αλλά ο κ. Χατζηδάκη δεν ήταν σε αυτή την αίθουσα που είναι εγώ με τον Αστέριο, τον Ροντούλη, όταν εδώ τότε υπουργός σας, κύριος Βουλγαράκης, ακολουθούσε την ίδια ακριβώς πολιτική και στο νομοσχέδιο περιδικοποιήσεως του λιμένος με την Κόσκο είχε προβλέψει 65 εκατομμύρια ευρώ κονδύλι για τα ίδια πράγματα και τα λέγαμε εδώ με τον Αστέριο. Λοιπόν, πρέπει κάποτε η ελληνική πολιτεία να σοβαρευτεί. Και σοβαρή πολιτεία σημαίνει δεν υποχωρώ σε κλαδικά αιτήματα υπό συνθήκες εκβιασμού. Το κράτος δεν εκβιάζεται. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Το κράτος έχει εξουσία και την ασκεί προς όφελος του λαού. Αυτή είναι η λογική της δημοκρατίας. Ούτε θα αποφασίσουν, κύριε Λαφαζάνη, οι λιμενεργάτες αν θα ιδιωτικοποιηθούν τα λιμάνια. Θα το αποφασίσει η νόμιμη κυβέρνηση τόπου και η Βουλή των Ελλήνων. Εάν θέλουν οι λιμενεργάτες να έχουν άποψη για αυτά, να έρθουν εδώ, να βάλουν ψηφιότητα και να εκλεγούν βουλευτές. Δεν θα παραχωρήσουμε τις αρμοδιότητες της Βουλής στο κάθε σωματείο. Και έρχομαι λίγο, θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Λεβέρδο, μια και δεχτήκατε την κριτική του κυρίου Λαφαζάνη, να δεχτείτε τα δικά μας εύσημα. Η δήλωσή σας για το ότι δεν υπάρχει σάλιο, η οποία από κάποιους πέρασε ο λίγο ηρωνικά, για μας αποτελεί ένα μνημείο πολιτικής ανδρείας. Και θα σας πούμε γιατί. Διότι έχει έρθει η ώρα να πούμε στους Έλληνες πολίτες την πραγματικότητα. Και αν δεν υπάρχουν χρήματα, οι Έλληνες πολίτες να το ξέρουν. Δεν είμαστε εδώ για να παίζουμε τις κουμπάρες και να παίζει ο καθένας ένα ρόλο. Εάν πράγματι δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, και εγώ πείθαμε
για την ειλικρίνειά σας ότι δεν υπάρχουν, έπρεπε να κρατήσετε και καλά κάνατε ενήμερο τον ελληνικό λαό γι' αυτό και για να καταλογίσει τις ευθύνες για αυτούς που φρόντιζαν να μην υπάρχουν και για να λάβει τα μέτρα του για το πώς θα υπάρξουν και δεν θα κινδυνεύσει η καταβολή των μισθών και των συντάξεων. Αυτό θα πει υπεύθυνη πολιτική πράξη. Άρα όσοι σας ψέχουν, μάλλον έχουν συνηθίσει να ακούνε ψέματα. Και πάμε λίγο στο θέμα της λύσης φαρμάκων, κυρία Ξενογιάννακοπούλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία νομοθέτησε την κατάργηση της λίστας, δεν έχει δείξει στην αίθουσα μέχρι στιγμής καμία ιδιαίτερη σπουδή να υπερασπιστεί την πολιτική της απόφαση. Πρώην υπουργός δεν μίλησε. Δεν έλαβε τον λόγο. Αυτό μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το θέμα της καταργήσεως της λίστας φαρμάκων τότε είναι μια μεγάλη πληγή. Και είναι μια μεγάλη πληγή διότι η Νέα Δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί δυστυχώς εγώ έχω καλή μνήμη, είχε νομοθετήσει τότε, θυμάμαι, ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης υπουργός, να εισπράττεται πίσω από το κράτος ένα 4% ως κατάργηση αυτής της λίστας φαρμάκων. Σε αλλεπάλλες ερωτήσεις μου, αν ποτέ εισέπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό που η προηγούμενη κυβέρνηση ανομοθέτησε, σε αλλεπάλλες απαντήσεις μου λέγανε σε 2 μήνες θα εισπράξουμε, σε 3 μήνες θα εισπράξουμε, σε 5 μήνες θα εισπράξουμε. Φτάσαμε στη λήξη της πενταετίας Καραμαλή και ξέρετε πόσο εισέπραξε από αυτά που νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Κάτι 5 αρρωδεκάρες, ούτε εκδόσεις Γεωργιάδη δεν έχουν εισπράξει περισσότερα. Λοιπόν, ακούστε, το 3ο έγινε μετά, 4 στην αρχή, 3 έγινε μετά. Εγώ έχω πάρει την πρώτη ρύθμιση, έγινε 4 στην αρχή και μετά πάνε 4, είναι δύσκολο, το κάνανε 3. Λοιπόν, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όσοι θα ανεβείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας εξηγήσετε γιατί δεν εφαρμόσατε τον νόμο που ψηφίσατε. Έτσι θα έχουμε πρόοδο στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Όχι να ακούω, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και κάνουμε την αυτοκριτική μας και λοιπόν, και εγώ θα βάλω το σκύλο μου να κλαίει. Τι θα πει αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Να μας εξηγήσει, παρακαλώ πολύ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενώ νομοθέτησε δις μία φορά ότι θα εισπράττει πίσω το 4% και μία ότι θα εισπράττει το 3%, τελικώς δεν κατάφερε να εισπράξει φράγκο. Αυτή είναι η ιστορία. Και εκεί θα δούμε τη συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη ενός εκάστου και ποιος στέει. Είτε γιατί νομοθετούσατε στο πόδι και αυτά που νομοθετούσατε ήταν ανεφάρμοστα, διότι βεβαίως, αφού δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα για να ξέρετε ακριβώς όλες τις συνταγές, δεν μπορούσατε να εισπράξετε, αλλά αυτό δημιουργεί την υπόνοια ότι νομοθετήσατε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορείτε επίτηδες να εισπράξετε, και εκεί πάει αλλού το πράγμα, ή να μας εξηγήσετε, εν πάση περιπτώσει, ποιος από την παράταξη συγκεκριμένα ευθύνεται που τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία έχασαν τόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και φτάσαμε σήμερα, κύριε Λοβέρδο, να λέτε εσύ δεν υπάρχει σάλιο. Γιατί αν είχαν εισπραχθεί αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, μπορεί να μην υπήρχε και πάρα πολύ σάλιο, αλλά ένα ποτηράκι νερό θα το πίναμε. Περί αυτού επρόκειτο. Άρα λοιπόν, και κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Κυρία Υπουργέ, κλείνουμε. Μόνο μία παρατήρηση. Εγώ είμαι ένας ταπεινός βιβλιοπόλης. Και προσπαθώ να εφαρμόσω τη λογική του μέσου ανθρώπου στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Όταν αποφασίζει το κράτος να εντάξει ένα φάρμακο στα φάρμακα τα οποία αγοράζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, στην ουσία ξέρετε τι κάνει. Κάνει σε μία εταιρεία μία μαζική μεγάλη πώληση. Εάν αφήσετε εμένα να διαπραγματευτώ με τις εταιρείες, με τη λογική της αγοράς, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μου χρεώσουν το κουτάκι που χρεώνω στον αγοραστή που πάει και αγοράζει ένα κουτί στην ίδια τιμή με το κράτος που αγοράζει εκατοντάδες χιλιάδες κουτιά. Άρα στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να πετύχετε, αυτή είναι η ουσία όλη, είναι να γίνει διαπραγμάτευση για να υπάρξει ουσιαστική μείωση της τιμής στα φάρμακα που αγοράζει το κράτος. Όπως τα έκανε ο τελευταίος μικρομεσαίος της χώρας, αλλά που δεν κατάφερε η κυβέρνηση Καραμαλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Επαναφορά στην λίστα των ομιλητών.